Ο υπέροχος Χρήστος Λιονής, καθηγητής γενικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας φροντίδας, έρχεται για μία κουβέντα από καρδιάς. Ο επιστήμονας από το Ρέθυμνο, που κατέκτησε την πρώτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα στους ερευνητές της γενικής ιατρικής για το δημοσιευμένο έργο του, μας εξομολογείται τους σταθμούς της προσωπικής του πορείας. Μία κουβέντα ανθρώπινη, γεμάτη αγάπη και πίστη για το αδύνατο από έναν άνθρωπο που μας φροντίζει μέσα από την καθημερινή του εργασία. Από έναν άνθρωπο που τα δεδομένα κατά την εκκίνηση της ζωής του κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικά ήταν για μία πορεία γεμάτη διακρίσεις και επένους. Θα μου επιτρέψετε να δανειστώ δύο λόγια δικά σας και να ξεκινήσω έτσι την κουβέντα μας. Τίποτε δεν είναι αδύνατο, χρειάζεται όμως όραμα, πίστη και προσπάθεια. Ναι. Είναι το κατάσταλαγμα της ζωής σας μέχρι στιγμής? Θα έλεγα είναι απόσταξη γνώσης. Όχι σοφίας, γνώσης. Ναι, είναι κατασταλάγμα μιας ζωής. Άλλωστε, πολλές φορές το μολύβι όταν κινείται πάνω στο χαρτί βγάζει χύμα την ψυχή. Είναι ό,τι εκραίει από μέσα της. Δεν σκέφτεσαι αν τις λέξεις αυτές θα τις διαβάσουν κάποιοι, θα τις ερμηνεύσουν. Είναι η εκροή, είναι το απόσταγμα. Οπότε εκείνη την ώρα που έγραφα, αναστοχαζόμουνα, σκεφτόμουνα τη ζωή, αλλά και συγχρόνως όταν αναστοχάζεσαι, δεν κοιτάς τα δικά σου επόμενα χρόνια, τη δική σου ζωή, αλλά αναστοχάζεσαι πάνω στη ζωή και τα όνειρα που δεν είναι δικά σου, αλλά είναι μιας επόμενης γενιάς. Θέλω να σας πω, να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου εμπειρία. Όταν διάβασα για αυτή σας την τελευταία μεγάλη διάκριση όσον αφορά στη δημοσίευση του ερευνητικού σας έργου που σας κατατάσσει στην πρώτη θέση της επιστημονικής κοινότητας, διαβάζοντας και παρακολουθώντας σας όλα αυτά τα χρόνια και τον αντίκτυπο που έχει η δική σας δουλειά στη δική μας μικρή καθημερινότητα, που είναι πολύ σπουδαίο αυτό για έναν άνθρωπο στο κομμάτι της επιστήμης σας, από όλα αυτά, κύριε Λιονή, εγώ στάθηκα στο τελευταίο. Γιατί από εκεί ένιωσα ότι πήρα το μάθημα για το επόμενο βήμα μου. Πολύ εγωιστικό, πολύ προσωπικό. Και φαντάζομαι ότι για να φτάσουμε σε αυτή την πρόταση, ότι τίποτε δεν είναι αδύνατο, μάλλον κι εσείς ξεκινήσατε από τον μικρό Χρήστο πριν από αρκετά χρόνια, που έκανε τα πρώτα του βήματα στη ζωή, εκεί έξω το πατρικό του. Θυμάμαι ακόμη από τα πρώτα μου χρόνια το ότι μου έλεγαν όλοι, δεν θα γίνεις, δεν είναι εύκολο να γίνεις γιατρός. Γιατί σας το έλεγαν αυτό? Ήταν δύσκολα τα χρόνια. Στο Ρέθυμνο, ήταν οι οικονομικές συνθήκες, ήταν η πρόσβαση στην εκπαίδευση δύσκολη? Οι συνθήκες ήταν αντικειμενικές εξαιρετικά δύσκολες. Οι εισαγωγικές εξετάσεις όπως και σήμερα δύσκολες. Οι δυνατότητες που είχε τότε κανένας μέσω φροντιστηρίων ή άλλων εξωσχολικών υποστηρίξεων ήταν δύσκολες έως δυσπρόσιτες. Οικονομικές δυσκολίες προφανείς. Η ανάγκη για ενθάρρυνση και υποστήριξη ακόμη πολύ μεγάλες. Είχατε ενθάρρυνση και υποστήριξη από το περιβάλλον σας να κάνουμε το παιδί μας γιατρό? Ναι. Δεν είχα τη χαρά να είμαι από μια οικογένεια με μεγάλες περγαμηνές. Mm-hmm. Ούτε οι ρίζες μου, ακόμη και οι μεταπτυχιακές σπουδές είναι από την Οξφόρδη. Βρέθηκα και μεγάλωσα σε μια πόλη με εξαιρετικές πνευματικές αξίες. Την έλεγαν πόλη των γραμμάτων και ήταν. Το Ρέθυμνο. Άρα είχε το Ρέθυμνο. Έζησα κάτω από την επίδραση εξαιρετικών γονέων που μου δίδαξαν περισσότερο την αγάπη στον άνθρωπο. Έζησα όμως σε μια συνοικία, σε μια γειτονιά, γιατί ήταν δύσκολο να βρεις σπίτι εύκολα μέσα στο κέντρο της πόλης, που είχε χαρακτηριστικά διαφορετικά από την... Περιθωρίου. Περιθωρίου, όπως λέγαμε σήμερα. Ναι, ήταν περιθωρίου. Πρόσωπα που έβλεπαν τη διάκριση πάνω τους, λόγω καταγωγής, λόγω εργασίας, λόγω ριζών, πολλοί μετανάστες, λόγω πνευματικών ή και πολιτικών ιδεολογικών χαρακτηριστικών, λόγω επαγγέλματος. Εσάς πώς σας καθόρισε αυτό, αν σας καθόρισε? Ναι,
Λέω ότι το blend της ζωής μου ήταν η μεγάλη μου δάσκαλη. Ο πατέρας μου έχει φύγει. Τον ευγνωμονώ που με κράτησε κοντά του. Ένα πρόσωπο που αγαπούσε πάρα πολύ την επικοινωνία. Και ζούσε τη ζωή με τους φίλους του, περνώντας από πολλά καφενεία του Ερυθρύμνου. Και εγώ τον συνόδευα. Και έτσι γνώρισα όλους αυτούς τους ανθρώπους. Με αυτά τα χαρακτηριστικά της διαφορετικότητας. Η διαφορετικότητα τόσο σπουδαία λέξη, που νομίζω ότι τη χρειαζόμαστε. Αυτοί με δίδαξαν. Ήμουν ένα μικρό παιδί, δεν μπορούσα να ερμηνεύσω τους κοινωνικούς τους ρόλους. Κάτι που έγινε αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία. Αυτό που ερμήνευα όμως ήταν η ανθρώπινη σχέση, η ευγένεια, ο σεβασμός. Ο σεβασμός απέναντι στη γυναίκα. Ακόμη και στη γυναίκα εκείνη που, όπως λέω, μετά τις 8 η ώρα υπήρχε ένας συγχρονισμός με τις κυρίες του Ζολά. Έτσι τις αποκαλώ, για να θυμηθούμε το έργο «Νανά» του Εμίλ Ζολά. Ήταν αυτές οι κυρίες που κατέβαιναν αφού έκλεινε η υπηρεσία τους. Οι εκδιδόμενες. Έτσι τις έλεγαν. Η επιχρήμαση, έτσι θυμάμαι. Δεν μπορώ να θυμηθώ όλες αυτές τις λέξεις. Αλλά θυμάμαι ότι στην είσοδο τους στο καφενείο οι άνδρες σηκώνονταν. Τους έδιναν καρέκλα. Σεβόντουσαν το γυναικείο φύλο. Καμία αναφορά στο επάγγελμά τους. Mm-hmm. Θυμάμαι πάρα πολλά γεγονότα που θα μπορούσε κανένας πραγματικά να περιγράψει εκείνη την Κυψέλη, θα έλεγα. Μια πολιτισμική Κυψέλη. Αυτό σας έδωσε τη δυνατότητα να βλέπετε με πιο ανοιχτά μάτια ή με πιο ανοιχτή αντίληψη τους ανθρώπους, τις συνθήκες, τις κοινωνίες. Κοιτάτε, πολύ συχνά και στο Πανεπιστήμιο και στην Ιατρική μιλάμε για την ενσυναίσθηση, το έμπαθι, όπως λέγει, και την συμπόνια. Διδάσκεται μεγάλο ερώτημα αν διδάσκονται οι αξίες, αλλά όμως βιώνονται. Νομίζω ότι είναι μια μοναδική βίωση. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Αυτό το μελίσι είχε έντονη τη συναισθηματική φόρτιση, με όρους αγάπης την μετέδιδε ο ένας τον άλλον. Και μάλιστα έτσι, σαν ένα σχήμα ελληνικό πι που καθόντουσαν όλοι, αισθανόμουν, ανατριχιάζω τώρα που με επιστρέφεται πραγματικά πολλά χρόνια πίσω, ένιωθα την αγάπη που είχε ο ένας τον άλλον και το σεβασμό, παρά τη διαφορετικότητα. Το έβλεπα ακόμη και σε πρόσωπα που ξεπερνούσαν την ποσότητα του νεοπνεύματος και έφταναν σε μέθη. Ο περίγυρος, το μελίσι, δεν τους άφηνε να πέσουν κάτω. Φρόντιζαν να τους πάνε γρήγορα στο σπίτι και να τους φροντίσουν. Αυτό όλο με πότισε και μου έδωσε κάτι που δεν το διδάχτηκα ποτέ. Ίσως για να τεκμηριωθεί αυτό που και οι φιλόσοφοι και ο Σοκράτης έλεγε ότι η αρετή, γιατί αν θεωρήσουμε ότι συμπόνια είναι αρετή, σύμφωνα με μερικούς στοχαστές, τελικά δεν διδάσκεται. Όμως βιώνεται και βιώνεται. Αυτό ήταν το πρώτο μου μεγάλο σχολείο. Σας ακούω να μιλάτε για τη ζωή σας και επαναλαμβάνετε τη λέξη αγάπη. Αγάπη, αγάπη στον άνθρωπο, συμπόνια, σεβασμός. Και αν πάρω αυτά τα τρία υλικά, δεν αισθάνομαι ότι δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή σας να γίνετε γιατρός και να υπηρετήσετε τον άνθρωπο. Αυτή αγάπη, ήταν συμπόνια, φροντίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε. Ήταν μια μεγάλη πηγή. Δεν μπορώ να αφήσω απ' έξω ότι και το σώμα μου μέσα σε αυτή την κοινότητα του περιθωρίου και στο σπίτι που και στους οικισμούς που δεν ήταν τότε και τα συστήματα ίδρυυσης, άδευσης και όλα τα άλλα και η προστασία στην υγεία ήταν μεγάλο θέμα. Αρρώστησα, πέρασα σχεδόν όλα τα λοιμώδη νοσήματα. Σαν παιδί, να φανταστώ. Σαν παιδί, σοβαρά νοσήματα. Από δύο, μάλιστα, κινδύνεψε και η ζωή μου. Το ένα ήταν η πατήτιδα Α, που θυμάμαι με μετέφεραν επιγόντως στην Αθήνα, όπου πάντα... Σκέφτομαι πολλές φορές ότι ακόμη και ο πόνος, η αρρώστια, κάπου οδηγεί. Και στα 8,5 χρόνια με οδήγησε σε έναν πολύ μεγάλον άνθρωπο, ο οποίος με φρόντισε στοργικά στο νοσοκομείο των Πέδων
Ήταν το πολύ μεγάλο όνομα, ο θεμελιωτής, θα λέγαμε, της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, υπουργός μετά από μερικά χρόνια στην κυβέρνηση Ράλλη, ο Σπύρος Δοξιάδης. Εκεί γνώρισα τον αείμνηστο Δοξιάδη σαν παιδίατρο, σαν γιατρό μου, και αργότερα τον γνώρισα σαν μεγάλο δάσκαλο, όταν έκανα και εγώ τα πρώτα μου βήματα. Είναι αλήθεια ότι η πατήτητα που πέρασα τότε με οδήγησε στον μεγάλο Δοξιάδη. Σας ενέπνευσε αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο γιατρός, να ακολουθήσετε κι εσείς τα ίδια βήματα? Κοιτάτε, η ζωή μας είναι μια εξαιρετική ανάγνωση του χώρου και του χρόνου. Και με τη μαθηματική έννοια και την στοχαστική γενικότερα. Θα έλεγα ότι αν θέλει κανένας να κάνει τον απολογισμό της ζωής του, σαφέστατα συγκεκριμένα πρόσωπα έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν αυτός που με οδήγησε και στα πρώτα μου επιστημονικά βήματα, και ένα μήνυμα σε όλους που μας ακούνε είναι ότι όταν θα συναντήσεις μια μεγάλη προσωπικότητα, κράτησε την μέσα σου, είναι σίγουρο ότι θα την ξαναβρεις. Θα την ξαναβρεις σε ένα επόμενο σταθμό της ζωής σου. Η ζωή μας είναι γεμάτη σταθμοί και τα πρόσωπα που πραγματικά διαδραματίζουν ένα ρόλο, είναι σίγουρο ότι θα ξαναεμφανιστούν κοντά μας. Ακούγεται, ξέρετε, λίγο καρμικό, λίγο μεταφυσικό, αλλά η ιστορία της ζωής μας μας το αποδεικνύει αυτό. Ίσως έρχονται πίσω ξανά αυτοί οι άνθρωποι για να δουν ή να δούμε εμείς πού είμαστε στη ζωή μας σε σχέση με την προηγούμενη φορά που τους συναντήσαμε. Ναι, κοιτάτε, έχει αυτό το καρμικό στοιχείο που δεν θα ήθελα να δώσω έμφαση για να μην παρανοηθεί. Ναι. Αλλά, το λέμε μεταφορικά, χρησιμοποιούμε ναι, ναι, την έννοια. Όχι, όχι. Είναι αλήθεια όμως και είναι πολύ... Με ρωτάνε πολύ συχνά εάν φοβάμαι το θάνατο. Τους απαντάω ότι ως νητός και ως γήινος φυσικά πάντα φοβόμουν το θάνατο. Τα τελευταία χρόνια, και είναι επίσημη δήλωση, παρόλο που γράφομαι μαζί με συναδέλφους μου από το εξωτερικό ένα κεφάλαιο για την φοβία του θανάτου, στα αγγλικά έχει περάσει και θανατοφόβια, που είναι μια ψυχολογική διαταραχή, θα έλεγα ότι δεν το φοβάμαι. Και σταματάς να φοβάσαι το θάνατο, και γι' αυτό το μεταφέρω στο Δοξιάδη, όταν πια καταλάβεις ότι η ζωή σου, υπό μορφή σποράς και σπόρων, έχει μετακινηθεί, τότε μπορείς να αισθανθείς ότι δεν είναι και τόσο πολύ σημαντικό η δική σου ζωή, γιατί πια έχει μεταφυτευθεί. Ούτε πρέπει να περιμένεις αυτή η σπορά να ανθίσει και να εισπράξεις τον καρπό. Αρκεί να δεις ότι μεταφέρθηκε αυτή η σπορά, ότι αυτός ο σπόρος έπεσε κάπου και εκεί δεν είναι βράχος. Ποιες αξίες είναι αυτές που για σας μπαίνουν πάρα πολύ ψηλά στην ιεράρχηση? Νομίζω ότι το είπατε. Κοιτάτε, δεν είναι μόνο η αγάπη. Είναι κάτι παραπάνω από αυτή την αγάπη. Προσπαθούμε να το πούμε και να το μεταφράσουμε και επιστημονικά και με επιστημονική δουλειά και εδώ στην ιατρική σχολή, και να το πούμε συμπόνια. Που δεν ακούγεται καλά η συμπόνια. Η συμπόνια είναι κάτι παραπάνω από αγάπη, κάτι παραπάνω από συμπάθεια, κάτι παραπάνω από ενσυναίσθηση. Είναι κάτι παραπάνω από μια ανταλλαγή κόσμου. Δεν είναι ταύτιση μόνο, αλλά και παράλληλα είναι μέσα από μια μοναδική βίωση της παρουσίας του άλλου μέσα σου και συγχρόνως την ανάδειξη μιας πολύ μεγάλης επιθυμίας να ανακουφίσεις, να μειώσεις τον πόνο και το suffering του άλλου. Αυτό όμως, κύριε Κυλιδάκη, που με ενθουσιάζει πολύ περισσότερο, είναι μια τέτοια μετακίνηση ενσυνειδητότητας, ένας αναστοχασμός πάνω στη ζωή των νέων. Γι' αυτό και η ανάρτηση ήταν αφιερωμένη στους νέους. Στους νέους που τα βλέπουν, έχουν την ορμή και την επιθυμία να ζήσουν, να κάνουν, να κατακτήσουν τον κόσμο όλο, αλλά την ίδια ώρα είναι και έτοιμοι να αναγνώσουν πιο εύκολα τα εμπόδια, τις δυσκολίες, τα διέξοδα, να τα δουν όλα γύρω τους δύσκολα και αδύνατα να συμβούν. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον που τους έχουμε κληρονομήσει.
πολύ δυσκολότερο από το δικό μου. Όντως. Αλήθεια, είναι πολύ δυσκολότερο. Είναι πολύ δυσκολότερο. Δεν έχουν και πολλά και τόσα υποδείγματα όσο είχαμε μπροστά εμείς. Είναι σημαντικό. Και δεν θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν υποδείγματα σήμερα. Αλλά υπάρχει μεγάλη σύγχυση. Ακριβώς. Εκείνο τον καιρό είχαμε πολύ στενή φυσική επαφή. Οπότε είχαμε την δυνατότητα να φιλτράρουμε και να κρατήσουμε τα υποδείγματα. Τώρα τα υποδείγματα είναι πολλά. Πολλά είναι ψεύτικα. Πολλά προβάλλονται με διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Άρα, σαφέστατα και ο νέος είναι σε σύγχυση και σε δυσκολία. Όμως έχει και λίγες επιλογές. Λίγες. Οι επιλογές του σήμερα, κάτω από τα πρότυπα που του καλλιεργούμε. Καλλιεργούμε πρότυπα και του χτίζουμε κοινωνίες που είναι δυστυχώς ψεύτικες. Και του ζητάμε μετά να τις βρει. Και έχει δυσκολία να τις βρει. Και τις αναζητάει με οποιοδήποτε τρόπο. Ψάχνει στο εξωτερικό, αναζητάει, τρέχει, ταξιδεύει πολύ εύκολα. Χωρίς να έχει και όλη εκείνη την υποστήριξη. Εμείς είχαμε την υποστήριξη και σας έκανα αναφορές από ένα φανταστικό κοινωνικό δίκτυο που ξεπερνούσε τα όρια μιας οικογένειας. Mm-hmm. Το κοινωνικό δίκτυο τώρα έχει ρυκνωθεί, είναι μικρό. Η οικογένεια έχει χάσει τις μεγάλες δυνατότητες και πολύ συχνά, μερικές φορές, είναι και πιο αυταρχική, πιο απαιτητική. Οπότε σήμερα είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η περίοδος στους νέους. Όμως, από την άλλη μεριά, έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες από εμάς. Και αυτό ήθελα να πω, ότι αν πέτυχα κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό που πέτυχα, θα το διαβάσουν οι άλλοι, αλλά το πέτυχα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες και με πολύ λιγότερες δυνατότητες που έχουν σήμερα οι νέοι. Έχουμε λίγα λεπτά ακόμη τηλεοπτικού χρόνου στη διάθεσή μας, αλλά θέλω αυτά τα λεπτά να τα αφιερώσουμε, παρά το γεγονός ότι είστε πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και πάντα κάνετε το βήμα μπροστά, να τα αφιερώσουμε σε αυτές τις δυσκολίες, τις αντικειμενικές που είχατε να αντιμετωπίσετε. Γιατί θέλω όποιος ακούσει αυτή την κουβέντα, ίσως μπορεί και να ταυτιστεί. Μπορεί να μην έχει την ίδια αντικειμενική δυσκολία να αντιμετωπίσει, αλλά να έχει δυσκολίες μπροστά του που να του μοιάζουν ανυπέρβλητες. Δώστε μου μερικά παραδείγματα. Υπέστη διακρίση στο δημοτικό σχολείο. Και σε επίπεδο βαθμολογίας και στο ότι δεν μου έδωσαν τη δυνατότητα να κρατήσω την ελληνική σημαία. Γιατί? Σας είπα, είναι η ερμηνεία και δεν έχει μεγάλη σημασία. Το ίδιο συνέβη και στο εξετάξιο γυμνάσιο. Άρα δεν τελειώσατε τις σπουδές σας στο ελληνικό σχολείο με περγαμηνές. Ο καλύτερος, τον καλύτερο που Τελείωσα με υψηλές βαθμολογίες, αλλά όχι με αποφάσεις που ήταν αντίστοιχες με εκείνες. Νομίζω ότι μίλησα για τη διάκριση. Mm-hmm. Και δεν θα πω και περισσότερες άλλες για τις διακρίσεις. Γιατί είμαι βέβαιος ότι πολλά παιδιά, πολλοί νέοι, με άλλα χαρακτηριστικά, με χαρακτηριστικά καταγωγής, με στίγμα που ακόμη δυστυχώς υπάρχει, θα έχουν βιώσει πολύ περισσότερα από μένα. Αλλά και τότε ήταν στίγμα από ποια οικογένεια είσαι, από ποιο μέρος είσαι, από τι ιδεολογικά χαρακτηριστικά έχουν οι γονείς σου και διάφορα mm-hmm. άλλα. Θα έλεγα όμως ότι για να τους περιγράψω και να δώσω την αισιοδοξία. Θυμάμαι ότι βρήκα επιτέλους μία διαδρομή και φτάνω όμως τελικά στο να πάρω την απόφαση να μετακινηθώ στη Σουηδία. Έχουν ξεπεραστεί εμπόδια. Έχω πάρει τις εγκρίσεις και την υποστήριξη ότι αν μετακινηθώ στο εξωτερικό θα μπορώ να πάρω εκείνα τα εχέγγυα και εκείνη την πρώτη υποστήριξη για να μπορέσω μετά να αναζητήσω τη διαδρομή μου και το μεγάλο μου όνειρο, γιατί το μεγάλο μου όνειρο ήταν να γίνω γιατρός και να διδάξω στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο και πηγαίνω στη Σουηδία. Ταξιδεύω για πρώτη φορά σε ηλικία 33 χρονών. Δεν γνωρίζω την αγγλική γλώσσα. Ούτε φυσικά τη σουηδική. Πηγαίνω με στοιχειώδεις γνώσεις γαλλικής που είχαμε εκείνα τα χρόνια. Και με τι κουράγιο. Και μετακινούμε ζητώντας από την αδελφή μου, την οποία ευχαριστώ πολύ, να μου γράψει 100 λέξεις
σε τρεις σελίδες που τις έχω ακόμη, αγγλικής γλώσσας. Πιο κοινές αυτές που χρησιμοποιούμε για να συνεννοηθούμε. Για να μετακινηθώ. Δεν μπορώ να σας πω πώς ήταν το πρώτο μου δεκαπενθήμερο ή οι πρώτοι μήνες που ξαναγύρισα. Ούτε να σας πω και τις διακρίσεις τις πρώτες εκείνες. Όμως μπορώ να σας πω. Και αυτό να μείνει. Θυμάμαι ότι προσπαθούσα να διαβάσω τα αγγλικά στα αεροπορικά μου ταξίδια με πάρα πολύ κόπο, χρησιμοποιώντας και ένα εργαλείο τότε που φωτογράφιζε την αγγλική γλώσσα και την μετάφραζε αυτόματα στην ελληνική της απόδοση. Νομίζω ότι μπόρεσα μετά από πολλά χρόνια και με πολλές έτσι, με πολλά εμπόδια και διακρίσεις. Σήμερα να έχω την... υπηρετώ το Σουηδικό Πανεπιστήμιο, είμαι επισκέπτης καθηγητής εδώ και 4-5 χρόνια, με πρόταση που μου έκαναν οι ίδιοι. Ήταν στο ίδιο πανεπιστήμιο που είχατε πάει τότε στα 33 σας. Ακριβώς. Αλλά θυμάμαι εκείνο το χρόνο που χτυπούσα την πόρτα σε έναν πολύ μεγάλο καθηγητή, μακαρίτη σήμερα, μου είπε έτσι, «Βρε Λιονί, εσύ είσαι καλός γιατρός, υπηρετείς και κάνεις καλά», έτσι μου είπε, «τις γιαγιούλες στο κέντρο υγείας στο σπίλι. Τι θέλεις να έρθεις εδώ στην ιατρική σχολή?» «Αυτό. Ένα μεγάλο σαλόνι και δεν κάνεις γι' αυτό». Ένα πολύ μεγάλο όνομα. Βγήκα και έκλαψα, κύριε Αγγελιδάκη, αλλά λέω, θα επιμείνω. Αυτό το σαλόνι κάνει και για εκείνους που μεγάλωσαν στην κοινωνία, που ο Ζολά θα ξαναέγραφε μία νανά. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα σε όλους εκείνους που θα συναντήσουν δυσκολίες ή εμπόδια, που δεν θα δούνε τα πρώτα τους όνειρα ή χωρίς να έχουν τα απαραίτητα εφόδια, να μην εγκαταλείψουν, να έχουν μπροστά τους το όραμα, να έχουν πίστη, πρέπει να πιστέψουν, όπου θέλουν, να κάνουν το όραμά τους αυτό, να το μεταφέρουν σε ένα σχέδιο ζωής, ακόμη και αν σηκωθούν, αν πέσουν να σηκωθούν. Θα χρειαστούν να έχουν ανθρώπους δίπλα τους, θα χρειαστούν να έχουν μέντορες και δασκάλους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι οι δάσκαλοι από το πανεπιστήμιο, τους ανθρώπους που θα τους φωτίσουν. Χρωστάω πάρα πολλά στο Ρέθυμνο, χρωστάω πάρα πολλά στην ιατρική σχολή, αλλά θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, να αφιερώσω και όλοι αυτοί στους μεγάλους δασκάλους, τους τελευταίους μου δασκάλους. Οι τελευταίοι μου δάσκαλοι είναι οι νεότεροι, πολύ νεότεροι από μένα συνεργάτες μου. Η ερευνητική ομάδα που πλαισιώνει το Χρήστο το Λιονί τα τελευταία χρόνια στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πρέπει να σας πω ότι μαθαίνω από αυτούς. Δεν είναι όρος σεμνότητας. Να σας πω ότι πριν 15-20 χρόνια και εγώ είχα ένα πρόβλημα να με διορθώνουν οι νεότεροι. Τώρα είναι πολύ μεγάλη μου χαρά όταν βλέπω τους νεότερους να με διορθώνουν με όρους ευγένειας, έτσι πάντα μιλάνε οι νέοι, και να τους λέω ότι μαθαίνω από εσάς. Είναι το καινούριο μου σχολείο. Έμαθα από εκείνη, από το Ρέθυμνο, έμαθα από τους συναδέλφους μου και τους δασκάλους μου παντού στην Ευρώπη αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Και τώρα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου και τους φοιτητές μου και τους μεταπτυχιακούς μου, γιατί μαθαίνω από αυτούς. Και να τους ευχαριστήσω για τα πολύ σεμνά λόγια που μου έδωσαν όλη αυτή την περίοδο και τα γραφτά τους κείμενα, που για μένα είναι και η μεγαλύτερη δωρεά. Δεν ανταλλάσσω, κυρία Αγγελιδάκη, με καμία από τις άλλες αξίες της ζωής. Με συγκινείτε, κύριε Λιονί. Και καταλαβαίνω τώρα γιατί σας αγαπούν τόσο πολύ και η ομάδα σας και οι φοιτητές σας και όλοι οι άνθρωποι που για κάποιο λόγο θα έρθουν κοντά σας. Να ξέρετε ότι το αποτύπωμα που έχετε αφήσει και συνεχίζετε να αφήνετε πίσω σας είναι βοδιαστό. Και είναι γεμάτο αγάπη. Και αυτό γίνεται αυθόρμητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Και για την αλήθεια σας. Να είσαστε καλά.